Εντάξει, τα φιλικά είναι για συμπεράσματα. Ναι. Καλά συμπεράσματα, μια καλή προπόνηση. Έχουμε να εντοπίσει τις αδυναμίες μας, γιατί τα φιλικά γίνονται για να εντοπίσουμε τις αδυναμίες μας. Εδώ θα σε να βελτιωθούμε να είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της φετινής χρονιάς. Σίγουρα είναι τα φιλικά γίνονται για δικά σου για συμπεράσματα για τον κάθε προπονητή και να δοκιμάζει ποδοσφαιριστές. Αυτός είναι ο στόχος, ώστε στα επίσημα να έχει μια σωστή και ολοκληρωμένη άποψη. Τα φιλικά θα συνεχιστούν και ήδη την Παρασκευή υπάρχει ένα φιλικό με την ΑΕΛ πολύ δυνατό. Ναι, έχει προγραμματιστεί σήμερα, έχουμε κλείσει ένα φιλικό με την ΑΕΛ. Το οποίο πάλι θα μετρήσουμε τη δυναμή μας, πάλι θα δούμε τα λάθη μας για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε, αλλά και τα καλά, ούτως πάνω στα καλά να χτίσουμε, Βασίλη, για τη συνέχεια. Και επειδή έπονται και 2-3 προσήκες εντός της εβδομάδας, ευελπιστώ έχουμε και τη δυνατότητα να τους δοκιμάσουμε και στο φιλικό της Παρασκευής. Τώρα δεν ξέρω αν και να σε ρωτήσω, δεν θα μου απαντήσει, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Δύο Ρώσοι έρχονται? Όχι. Δεν έρχονται δύο Ρώσοι. Είναι κάποιοι προσφερθές τους οποίους έχουμε εντοπίσει, οι οποίοι ο ένας αγωνίζεται στο ρωσικό πρωτάθλημα. Α, μάλιστα. Δεν είναι Ρώσοι η εθνικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι στο τραπέζι, είναι και περιμένουμε τις απαντήσεις. Ελπίζω ότι σήμερα θα έχουμε οριστική απάντηση. Για τι θέσεις μιλάμε, coach? Η θέση που οποίες ψάχνουμε, Βασίλη, είναι μια θέση του στόπερ. Και θα έχουμε ακόμα μια προσθήκη στην γραμμή κρούσης και μία μέσω αμυντικά. Μάλιστα. Με τον Άλεξ τι έχει γίνει τελικά? Απορρίφθηκε η πρόταση, μένει? Από ό,τι ενημερώθηκα ψες μετά το φιλικό από τον πρόεδρο, ήταν ότι είχε έρθει μια πρόταση στα γραφεία μας. Εγώ από πλευράς μου χαίρομαι να έρχονται πρότασεις για τους προσφαιριστές μου, τον Βασίλη. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα διοίκησης. Είναι θέμα διοίκησης το πώς θα χειριστεί τις οποιοσδήποτε προτάσεις. Εμένα αυτό που με χαροποιεί είναι η αγωνιστική άνοδος του Άλεξ. Ο οποίος έχει ξεκινήσει τη φετινή χρονιά εντελώς αλλαγμένος προς το καλύτερο και νομίζω ότι για την ποιότητα του δεν μπορούμε να λέμε να μην είμαστε σίγουροι. Του Άλεξ έχει δείξει τα σημάδια του και το πόσο καλός προσεριστής είναι. Από εκεί πέρα στον ίδιο είναι όλα στα δικά του πόδια να κάνει αυτή την προσπάθεια, η οποία νομίζω δεν το δικαιούται αυτό το ξέσπασμα για να μπορέσει να καθιερωθεί και να κάνει τα βήματα ανώδου, τα οποία έχει τις προοπτικές. Φίλε, φτάνει να μείνει προσγειωμένος και να συνεχίσει με τον ίδιο σύνολο όπως έχει ξεκινήσει την φετινή χρονιά. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή προετοιμασία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.